Ναι, έχουμε λοιπόν τη συνάδελφό μας στην Κουμουρδούρου. Λοιπόν, Ελευθερία Τζανακούλη. Ελευθερία, σε ακούμε, λόγω σε σένα. Καλησπέρα. Ναι, εδώ από την Κουμουρδούρου, Σπύρο και Κώστα. Μετά τον απόϊχο του χθεσινού debate, περιμένοντας τις εκλογές της Κυριακής, πια έχουμε να συζητάμε για τον τέταρτο θεσμικά πολιτικό παράγοντα της χώρας, την αξιωματική αντιπολίτευση, την καινούργια, το ΠΑΣΟΚ, με 31 βουλευτές, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει μόλις 29, αφού η Θεοδώρα Τζάκρη και η Γιώτα Πούλου ανεξαρτητοποιήθηκαν. Αυτό ουσιαστικά έχει επιφέρει κάποιες κοινοβουλευτικές θεσμικές αλλαγές για το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ας πούμε, στη Βουλή, ποια κατευθείαν θα έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίσης, στις συζητήσεις των νομοσχεδίων στην Ολομέλεια και της Επιτροπής, εισηγητής μειοψηφίας θα είναι το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ με την ιδιότητα του ειδικού αγορητή θα είναι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαγές επίσης θα έχουμε στο Προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στη διάσκεψη των αρχηγών, αλλά και στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες, όπου στην Επιτροπή Ειδικά Πόθεν Έσχες αποκλειστικά εκπροσωπείται από βουλευτή της πλειοψηφίας και έναν της μειοψηφίας, οπότε πια θα αντικατασταθεί από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα δοθεί και το γραφείο στη Βουλή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη μαζεύουν τα πράγματα του Νίκου Παπά για να μεταφερθεί στο δεύτερο όροφο. Επίσης, 8 συμβάσεις μετακλητών υπαλλήλων θα λυθούν και θα περάσουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν 5 μετακλητοί υπάλληλοι οι οποίοι εργαζόταν για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και 3 στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρο και Κώστα. Ελευθερία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είσαι εκεί, έτσι κι αλλιώς θα χρειαστείς για τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.